υπαρκτική παραγραφή και να, η αναζήτηση ευθυνών από υπουργούς και υφυπουργούς να είναι εφικτή και ουσιαστική. Αυτά είναι τα κυριότερα. Αναφορικά τώρα με τη συμφωνία των Λισπών και... Η συζήτηση σημερινή του Παρασκευόπουλου γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία, σε εξέλιξη και μια κοινοβουλευτική διαδικασία σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ενώ έχουμε και έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς πολιτών, είδαμε και το τελευταίο συλλαλητήριο. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι στη Βουλή η συζήτηση θα προχωρήσει περίπου με τις ψήφους τις οποίες είδαμε σε μικρογραφία και στην Επιτροπή. Τώρα, βέβαια, το θέμα έχει και μια ουσιαστική διάσταση. Δεν είναι μόνο πολιτική, δεν είναι μόνο θεσμική. Είναι και κοινωνική. Εγώ αυτό το οποίο ελπίζω είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφιλίωση ανθρώπων που φαίνονται αυτή τη στιγμή είναι πολύ φανατισμένοι και η γνώμη μου προσωπική είναι ότι αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια κατάσταση που είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Θυμίζω ότι σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου, 140 χώρες και ονόμαζαν την γειτονική χώρα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έβλεπα μάλιστα τον τύπο το διεθνή με βάση τις εξελίξεις που έχουμε στην Ελλάδα αυτές τις μέρες να γράφει ότι διαμαρτύρονται οι Έλληνες επειδή η Δημοκρατία της Μακεδονίας θα μετανομαστεί σε Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Διότι όλοι έξω γνωρίζουν ότι τη χώρα αυτή την ονομάζουν Μακεδονία. Και βέβαια οι χώρες αυτές, οι 140 τόσες, καλύπτουν το 95% των κόσμων πληθυσμού. Μέσα σε αυτές είναι και η Ινδία, η Κίνα. Υπάρχουν θέματα νομιμότητας αυτής της συμφωνίας. Νομιμότητας της συμφωνίας με τον γρούπο αυτού με τους 151. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Συνταγματολόγοι διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν γίνεται σωστά. Κοιτάξτε, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, όλα πηγαίνουν σωστά και από τη συνταγματική άποψη. Και σήμερα στην Βουλή τέθηκε ένα θέμα αντισυνταγματικότητας το οποίο απαντήθηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συνταγματικότητας, νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα. Βέβαια, θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θα απομείνει μετά τη λήξη του θεσμικού ζητήματος είναι ένα κοινωνικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο αφορά τους ιστορικούς. Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι πιστεύω ότι με αυτήν τη συμφωνία είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν προηγουμένως, όπου όλοι ονόμασταν Μακεδόνες, χωρίς να αναγνωρίζουν ότι υπάρχει μια άλλη Μακεδονία που είναι αυτή που έχει το ιστορικό υπόβαθρο.